Με την αίθουσα ειδήσεων και τον Δημήτρη Θωμά, διότι πριν από λίγη ώρα, Δημήτρη, είχαμε ένα νέο σιδηροδρομικό ατύχημα στην Ελβετία αυτή τη φορά, σύγκρουση τρένων. Ναι, σύγκρουση τρένων στη δυτική Ελβετία, σύμφωνα με τις πρώτες... Και βλέπουμε και τις πρώτες φωτογραφίες. Είναι μια φωτογραφία αυτή. Σύμφωνα λοιπόν με τις πρώτες πληροφορίες, οι τραυματίες είναι τουλάχιστον 44, ενώ όπως μεταδίδει το BBC στην ιστοσελίδα του, πιθανό να υπάρχουν και νεκροί. Δεν γνωρίζουμε κάτι άλλο. Η περιοχή που έγινε σύγκρουση λέγεται, αν το προφέρω σωστά, Grands Prémanant. Αν ήταν ελβετικά και τα δύο τρένα ήταν κάποιο που πραγματοποιούσε δρομολόγιο διεθνές. Δεν έχουμε κάποια άλλη λεπτομέρεια. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι έχει διακοπή η κυκλοφορία στην περιοχή, τόσο στη σιδηροδρομική γραμμή όσο και στους γυροδρόμους, και ότι υπάρχουν συνεργεία διάσωσης που εργάζονται για τον απεγκλωβισμό επιβατών. Μάλιστα, είναι οι πρώτες φωτογραφίες και οι πρώτες πληροφορίες που μας έρχονται από την Ελβετία. Τώρα, όσοι ήταν στη χώρα.